Δημητρή, επειδή έχει και ένα αρχηγικό ρόλο στην ομάδα και το έχουμε δει πολλές φορές. Μήπως προσπάθησε ή έχει στο μυαλό σου να πει κάποια πράγματα στον Πασχαλάκη που έκανε ευθύνο λάθος, ότι μέχρι τώρα ήταν από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ, ή στο Βαρέλα που έκανε και αυτός κάποια λάθη, να στηρίξει αυτά τα παιδιά σε μια δύσκολη φάση που πέρασε σήμερα. Όλοι κάνουν λάθη στο ποδόσφαιρο, δεν θα σταθώ καθόλου σε ατομικά λάθη. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες, εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Ο Πασχαλάκης είναι ο καλύτερος φύλακας για μένα. Ο Βαρέλα ο καλύτερος αμυντικός. Πραγματικά θα δείξουν δύναμη τους ξέρω σαν χαρακτήρες, δεν πρόκειται να τους πάρει από κάτω. Αρχίζει ενωμένος όπως είπαμε την Κυριακή, πρέπει να πάμε να κερδίσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε εδώ γιατί όντως είμαστε. Τελικά τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ για να κάνει αυτό το βήμα για το Champions League? Πιστεύω ότι φέτος πίστευα και πιστεύω ότι ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στους ομίλους. Όπως είπα και πριν, ένα κακό μάτς, δύο λάθη τα οποία μας κάνανε να μην καταφέρουμε να κάνουμε την υπέρβαση και να μπούμε στους ομίλους. Έχουν μπει σωστές βάσεις, κυλάνε όλα όπως πρέπει να κυλήσουν. Είχα να δω πολλά χρόνια να ξεκινάει μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή στην προετοιμασία, να έχει το ίδιο πλάνο. Αυτό πρέπει να γίνει, να στηριχθεί το πλάνο, να συνεχίσει να δουλεύει όπως δουλεύει αυτή τη στιγμή όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Και είδατε πώς μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ, έχει απέκλεισε τη Βασιλεία και τη Σπάρτα Μόσχας, άρα λίγο να αποκλείσουμε και την Μπενφίκα. Με αυτό το μοτίβο, με αυτό το πλάνο, να συνεχίσουμε, θα όλο και πιο πολύ θα μεγαλώνει. Δημητρή, αυτές οι εμφανίσεις φέτος, τα προβληματικά, μήπως σας δημιουργούν ένα έξτρα κίνητρο για το Europa League? Δεν είναι μια μικρή διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει μέχρι τους 32. Μήπως από τώρα βάζετε και ένα στόχο να πάτε λίγο παραπάνω φέτος στην Ευρώπη? Εννοείται, που είπα και το έχω ξαναπεί, ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό, κάθε μάθη το κοιτάζει για να το κερδίσει. Θα δούμε τον όμιλο όμως στην Ευρώπη. Πρώτα έχουμε σημαντικό μάτς την Κυριακή. Και από εκεί πέρα, όποιο μάτς έρθει, πρέπει να παίρνουμε να το κερδίσουμε. Δημήτρη, μέσα σε όλα σήμερα ήταν και η πρώτη ήττα του Ράσμα Λουτσέσκου στο γήπεδο της Τούμπας και κατ' επέκταση η δική σας υπό τις οδηγίες του συγκεκριμένου προπονητή. Σημαίνει κάτι, διαβάζετε κάπως το συγκεκριμένο? Εντάξει, ελπίζαμε να μην έρθει ποτέ αυτή η ήττα, αλλά δυστυχώς ήρθε σήμερα. Τίποτα, προχωράμε. Πάμε να ξεκινήσουμε ξανά νέο σερί εδώ μέσα, να μην χάσουμε ξανά από κανένα. Και τα κεφάλαια κάτω και δουλειά.